σημειώσεις και επισήμανε ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και ελλείψεις ως προς τον υπολογισμό των αξιώσεων των ιδιωτών θυμάτων. Λοιπόν, και εσείς είστε πρόεδρος της Επιτροπής και θέλω μια απάντηση καταρχήν. Προφανώς ξέρουμε τι έχουμε γράψει, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Λοιπόν, σελίδα 47. Και τη σελίδα, κύριε Μηταφίδη, μπράβο. Και τη σελίδα, ξέρετε. Πρέπει σελίδα να απαντήσει με ακρίβεια, κύριο Μηταφίδη, από τη στιγμή που είχαμε παρέμβαση. Ή έχει γεννήσει κάτι ή δεν έχει τώρα. Ειδικότερος προσδιορισμός των πολεμικών αποζημιώσεων ιδιωτών. Και έχει μάλιστα και το ύψος του ποσού, σύμφωνα με την Ειδική Επιτροπή του Γενικού Εισιτηρίου του Κράτους. Και λέει ότι ανέρχεται το ποσό αυτό. Σε τι ποσό είναι? Στα 22 δισεκατομμύρια, 120 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι. Και θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά στα χρονικά, επειδή συμβαίνει να το έχω γράψει αυτό το κομμάτι με τα χέρια μου, γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια αυτή, αναδεικνύεται το θέμα της καταναγκαστικής εργασίας και στη βουλγαρική ζώνη κατοχής. Όπως επίσης το ζήτημα, Κρήτη. Το ιδιαίτερο ζήτημα αυτό που έχει σχέση, και δεν το λέω αυτό επειδή είναι η γενέθλια πόλη μου, με την με τον εξαναγκασμό της Ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης προκειμένου να σώσει τα άρενα τέκνα της από την καταναγκαστική εργασία που της είχαν επιβάλει να πληρώσει 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές τότε. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν είχαν αναδειχθεί σε άλλες περιόδους. Επομένως, αυτό που λέει ο κύριος Ζάπρος, κατά τη γνώμη μου, είναι μια ανακρίβεια και δεν περιποιεί τιμή και όλα αυτά. Καταρχήν, κοιτάξτε κάτι. Αναλάβαμε μια προσπάθεια και δεν τυχαίο ότι έγινε επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης. Σας είπα ότι προηγήθηκαν άλλες δύο επιτροπές. Αυτή κατέληξε όμως. Ούτε αυτό είναι θέσφατο και φυσικά όταν θα έρθει στη Βουλή ή όταν με το καλό προχωρήσουμε σε όλες τις νομικές ενέργειες, θα πλαισιωθεί αυτό, θα συμπληρωθεί. Με ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας, αξιοποιώντας και τη διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό νομίζω ότι είναι μια λύση, όταν έρθει στη Βουλή να συμπληρωθεί και να τονιστούν πραγματικά εμείς όπως πρέπει οι ιδιωτικές αξιώσεις. Να δημιουργήσουμε ένα μπούσουλα διεκδίκησης. Ίσως αξιοποιώντας ό,τι υλικό υπήρχε στη διάθεσή μας και, σαφέστε το άλλο θέλω να σας πω το εξής. Ήσασταν σαφέστατος σε σχέση με αυτό και κάτι άλλο. Το οποίο επικαλείστε από τη συγκεκριμένα, και συγκεκριμένα μάλιστα από το πόρισμα της Επιτροπής. Δηλαδή εδώ δεν ήρθαμε να πλειοδοτήσουμε. Δεν ήρθαμε να πλειοδοτήσουμε. Ήρθαμε να θέσουμε ένα ζήτημα το οποίο ήταν θαμμένο. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το ζήτημα έχει και μια ιδιαίτερη πτυχή στις μέρες μας. Έκανε μια ανοίξη προηγουμένως ο Αριστομένης. Στη Βιάνο που κάναμε το συνέδριο, ήρθε σε όλη την έκτασή του και αυτό έχει μεγάλη σημασία και το ξέρει πολύ καλά ο κ. Μαργαρίτης αυτό. Το θέμα ότι είναι μια δίδυμη μάχη που ταυτόχρονα είναι μάχη και για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και μνήμης, γιατί οι Γερμανοί και όχι μόνο οι Γερμανοί και οι εγχώριοι εδώ συνεργάτες τους επιδόθηκαν επί δεκαετίες ολόκληρα σε μια υγειονομική ταφή της μνήμης, γιατί έπρεπε να αντιμετωπιστεί ο σοβιετικός κίνδυνος. Αναφέρονται αυτά. Όποιος μπει μόνο στον κόπο να διαβάσει τον πρόλογο θα δει ακριβώς. Έχουμε και κοινικές ομολογίες από την πλευρά των Γερμανών. Και αναφερθήκατε στον κύριο Μαργαρίτη και είναι μακριά από εδώ και είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και το άλλο θέλω να σας πω είναι το εξής. Δεν συζητάμε για το θέμα αυτό σε ανύποπτο χρόνο. Αλλά σε μια στιγμή που έχουμε αυτό που ήταν μια σοβαρή προειδοποίηση από το παρελθόν και λόγω του ιστορικού αναθεωρητισμού που μετέτρεψε τους θήτες σε θύματα. Και του ιστορικού αναλφαβητισμού, μέσα στον οποίο μεγάλωσε η γενιά την περίοδο της νεοφιλελεύθερης θεολογίας, ο τελείως η ταξική πάλι κτλ. Αυτά όλα έστρωσαν το έδαφος. Το έδαφος πάνω, βέβαια το υλικό ήταν η κρίση και αυτή η θανατηφόρα λιτότητα στην Ευρώπη, για να έχουμε αυτά τα φασιστικά, δημαγωγικά κινήματα και να έχουμε κυβερνήσει αυτή τη στιγμή σε μητροπολιτικές χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι ομνύουν στο όνομα του φασισμού, του ναζισμού και της ξενοφοβίας. Βάλτε μια ανατελεία. Έχει λοιπόν τεράστια σημασία αυτή η διεκδίκηση. Απέκτησε και μια επίκαιρη πλευρά. Δεν είναι ένα θέμα ιστορικού πρέπει. Στη Θεσσαλονίκη, στον κύριο Μαργαρίτη. Κύριε Μαργαρίτη, η πρώτη μας επιλογή είναι ο διπλωματικός δρόμος. Αφήνει όμως περιθώρια για συνεννόηση η αρνητική στάση των Γερμανών? Να προλάβω ένα ολίσθημα, επιτρέψτε μου λίγο. Παρακαλώ. Ότι αναφέρθηκε η περίπτωση της Βουλγαρίας. Με τη Βουλγαρία η Ελλάδα και το συμμαχικό στρατόπεδο στο σύνολό του,
όπως και με την Ουγγαρία, όπως και με την Ιταλία, όπως και με όλες τις χώρες μέλη του άξονα, Φιλανδία κλπ, έχουν υπογράψει επίσημα συνθήκη ειρήνης το Φλεβάρι του 1947. 47. Δηλαδή, αν θέλετε, έχει διαχωριστεί η περίπτωση αυτών των κρατών που συμμετείχαν επίσης στην κατοχή και τη λαιλασία και το μάτωμα της χώρας μας, με αυτούς έχει διακανονιστεί. Και αν θέλετε, το γεγονός ότι έχει διακανονιστεί με τους δευτερεύοντες εταίρους της κατοχής η υπόθεση, με συνθήκη ειρήνης, καλή ή κακή, δεν το εξετάζω τώρα, ενισχύει, αν θέλετε, την εκκρεμότητα που υπάρχει με τη γερμανική πλευρά. Δηλαδή, ο κύριος υπαίτιος των ζημιών που υπέστη η χώρα μας δεν έχει ανοίξει μία διπλωματική διαδικασία όπως συνέβη με τη Βουλγαρία, για παράδειγμα. Έτσι. Είναι ακριβώς το... Κυρία Μαργαρίτη, βλέπετε υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης από τη στιγμή που η στάση των Γερμανών είναι αρνητική. Συνεννόησης, πώς ακριβώς το εννοείτε, δηλαδή ξαφνικά καταρχήν, να συμφωνήσουμε καταρχήν, σε διπλωματικό επίπεδο, ναι. Βλέπετε ότι μπορεί να καρποφορήσουν προσπάθειες ή θα πρέπει να πάμε κατευθείαν στη Χάγη για να διεκδικήσουμε. Κοιτάξτε, μία σειρά διπλωματικών πιέσεων οπωσδήποτε θα ανοίξει, θα μας γνωρίσει ποιες είναι οι αντιδράσεις και ποιες είναι οι προθέσεις της γερμανικής πλευράς. Όταν δεν τις κάνουμε αυτές τις διπλωματικές κινήσεις, όταν η τελευταία επίσημη διπλωματική κίνηση είναι στο μακρινό 1995, έτσι, τότε πού να ξέρουμε ποια είναι η πολιτική, η συγκεκριμένη πολιτική της Γερμανίας, οι συγκεκριμένες αντιδράσεις ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας και όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, προς το παρόν, εμείς τρενάρουμε με τον χρόνο και η Γερμανία παίζει με την, όπως ανέφερε και ο κύριος Μηταφίδης, με την επεξεργασία της μνήμης των ανθρώπων. Έχει πληρώσει ερευνητικά προγράμματα ιστορικής φύσης, στηριζόμενη κυρίως σε προφορική ιστορία, με στόχο την θεραπεία του τραύματος στις ελληνογερμανικές σχέσεις. Όταν εμείς να αφήνουμε όλη αυτή την υπόθεση να κυκλοφορεί ως ένα αόριστο τραύμα στις ελληνογερμανικές σχέσεις, καταλαβαίνετε τώρα πού να ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση σε επίσημες πια και δυναμικές διεκδικήσεις διπλωματικού τύπου και δικαστικού τύπου. Μία τελεία, κύριε Μαργαρίτη, διότι έχω στη γραμμή του συνάδελφου τον Κώστα τον Λασκαράτο από τις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός έφτασε πριν από λίγο στην Βελγική Πρωτεύουσα, όπου έχουμε τις επόμενες δύο ημέρες την Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών. Στο επίκεντρο βρίσκεται το μεταναστευτικό, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. 7:25 τοπική ώρα έφτασε ο Αλέξης Τσίπρας εδώ στις Βρυξέλλες με μια μικρή καθυστέρηση λόγω των εξελίξεων που είχαμε τις προηγούμενες ώρες στην Αθήνα, και μέχρι αυτή την ώρα συμμετέχει στο δείπνο εργασίας που είναι σε εξέλιξη με θέμα το Brexit. Το Brexit. Βεβαίως οι εργασίες της τακτικής